Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Είπα σήμερα να σας κάνω ένα autumn βίντεο, το οποίο γενικά ξέρουμε όλοι ότι είναι στις αποχρώσεις της πορτοκαλί, καφέ, τέτοια. Και λέω, όχι Καλίνα, όχι. Σήμερα θα κάνεις, λέω, ένα βίντεο που θα είναι ένα εναλλακτικό autumn makeup. Και τελικά, βλέπω εκεί πέρα τις πορτοκαλί, τις κόκκινες, τις καφέ αποχρώσεις. Και εγώ που ήθελα να σας κάνω κάτι μοβ, κάτι ροζ, κάτι τέτοιο, αποφασίζω ότι τελικά θα κάνω ένα κλασικό autumn makeup. Και ξενέρωσα με τον εαυτό μου γιατί πολύ mood nude. Αλλά παιδιά, πραγματικά δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, συγγνώμη, θα δείτε ένα nude makeup τώρα. Nude πορτοκαλί, ας πούμε, θα το κάνουμε, λίγο pumpkin. Μιας που πλησιάζει το Halloween, να σας πω ότι σίγουρα θα υπάρχει ένα βίντεο από τη στιγμή που έγινε ένα poll και μου είπατε ότι θα θέλατε πάρα πολύ να δείτε ένα Halloween make-up από μένα, και εννοείται θα το δείτε, γιατί χατήρια δεν χαλάω, να τα λέμε όλα, και πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας στήσω και το νέο μέλος στην οικογένεια Κάκτον, το οποίο θα ταιριάξει σήμερα με τον μακιγιάζ μας. Απλά ήθελα να σας το δείξω γιατί είναι... θα τυφλωθώ κιόλας μόνη μου. Δείτε τον τι όμορφος. Δείτε τον. Ξεκινώντας θα χρησιμοποιήσω από φαρσάλι το Unicorn Essence. Τουτ. Τσα 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 τσα. Αλληλούια. Α, είναι τέλειο, δροσερό, το έβγαλα από το ψυγείο μου. Αχ, τι ωραία, μυρίζει και τέλειο αυτό το πράγμα. Πάντα προετοιμάζω το πρόσωπό μου πριν, πάντα είναι καθαρό το πρόσωπό μου πριν βάλω τα προϊόντα. Και ξεκινάμε με τα μάτια και θα χρησιμοποιήσω από Urban Decay το Eyeshadow Primer, που είναι αυτό εδώ. Είναι ένα matte primer το συγκεκριμένο. Το επιλέγω γενικά γιατί κρατάει πάρα πολύ τα χρώματα όλη την ημέρα, και επειδή θα είμαι όλη μέρα έξω εγώ σήμερα, είπα να πάρουμε αυτό να το δούμε κιόλας σαν διάρκεια. Το οποίο και θα μπλεντάρω με ένα πινελάκι μπροστά, πάνω. Μου αρέσει επίσης που αποχρωματίζει όλες τις φλεβίτσες και όλα αυτά που υπάρχουν από κάτω. Είναι αρκετά καλυπτικό, οπότε δεν θα φαίνεται τίποτα. Καλά, όχι ότι αν βάζαμε τη σκιά αυτή, την τέλεια που θα βάλουμε μετά, θα φαινόταν κάτι, αλλά λέω εγώ τώρα, ας πούμε. Μεγάλη διαφορά, έτσι. Αν θες το αποτέλεσμά σου να διαρκεί, να είναι ματ και να το έχεις για όλη μέρα πάνω σου, νομίζω πως ένα τέτοιο primer θα σου σώσει τη ζωή. Συνεχίζοντας, θα χρησιμοποιήσουμε την παλέτα του James Charles, που πάρα πολύ αγαπώ, σε συνεργασία με τη Morphe, και είναι αυτή εδώ για όσους δεν την ξέρετε, και θα παίξουμε με τις nude καφέ πορτοκαλί αποχρώσεις που έχει αυτή η παλέτα. Για αρχή θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα, το πορτοκαλό τέτοιο. Πορτοκαλό τέτοιο. Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι. Με το 228 Lux Crazy από Zoeva. Σχηματίζουμε τη γωνία μας πολύ αυθαίρετα και αόριστα, τίποτα το σπουδαίο. Γιατί απλά αυτό είναι η αρχή που θα μας δώσει τη βάση για να τοποθετήσουμε τα υπόλοιπα χρώματα. Έκανε λίγο τέτοιο, πώς το λένε, hauling. Το μόνο που θέλουμε είναι να βγει αυτό εδώ. Το οποίο, εντάξει, δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο αυτό που έχει συμβεί τώρα. Το fallout εδώ, χαμός. Πάμε να συνεχίσουμε με μια καφέ απόχρωση τώρα. Και θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ, που πορτοκαλίζει λίγο. Την οποία και θα τοποθετήσω ακριβώς πάνω από αυτό το πορτοκαλί που έχουμε βάλει τώρα. Απλά πιο κλειστή γωνία τώρα θα σχηματίσω, δίνοντάς της βάθος στην ουσία. Με νίκησαν τα καφέ, ρε γαμώτο. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Και με ένα πλαγιαστό πινελάκι
θα πάρουμε την σκούρη αυτήν εδώ απόχρωση, την οποία και θα τοποθετήσουμε πολύ σύριζα με τις βλεφαρίδες μας. Και σιγά σιγά θα τη βγάλουμε προς τα έξω. Και χωρίς να προσθέσω καθόλου, προσπαθώ να ακολουθήσω το κόκαλο το οποίο σχηματίζει την κόγχη. Μη σε απασχολούν τα 40 κύματα που έχω εδώ πάνω. Θα σβηστούν. Ωραία. Τώρα, πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Τώρα, με αυτό που έχουμε κάνει, μπορούμε να κάνουμε τέλειο cut crease. Αυτό πώς θα γίνει? Με την ίδια τη βάση που χρησιμοποίησαμε πριν, θα βάλουμε μικρή ποσότητα. Σε αυτό εδώ το σημείο. Έτσι ώστε τι να κάνουμε, να φωτίσουμε το μάτι. Και με ένα έτσι flat πινέλο παίρνω και τη μεταφέρω ακριβώς στα σημεία που θέλω, κάτω από τη γραμμή που ζωγράφισα στην ουσία. Μέχρι εκεί. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τέλειο σβήσιμο και να είναι από έξω πιο σκούρο, από μέσα πιο ανοιχτό. Αυτό κάναμε και στα δυο μας μάτια. Πάμε λίγο να ενοποιήσουμε αυτά τα μεταξύ τους, δηλαδή να μην φαίνεται το άσπρο ότι διαχωρίζεται τόσο έντονα, και θα χρησιμοποιήσω την πρώτη σκιά που χρησιμοποίησα, που είναι αυτή εδώ. Έκανα βουτιά στο μπλε. Τέλειο. Τέλειο. Επίσης με το ίδιο πινελάκι που χρησιμοποίησα και πριν, τη ζωήδα, και ίσα που το ακουμπάω, πάμε λίγο να ξαναπατήσουμε το καφέ, γιατί το σβήσαμε λίγο με το πορτοκαλί, μόνο τα μποναριστά στη ρίζα των βλεφαρίδων. Και μιλάω μόνο για την κάτω πλευρά, την πάνω δεν θα την ξαναπειράξουμε τώρα. Σαν να έχουμε βάλει eyeliner, μόνο με σκιά όμως. Πάμε να τοποθετήσουμε στην εσωτερική αυτήν γωνία αυτήν εδώ την απόχρωση. Είναι μια αρκετά μπέζ απόχρωση, αλλά εμείς θέλουμε ούτως ή άλλως μια μπέζ απόχρωση για να τα ενώσουμε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το φθινόπωρο το έχω συνδυασμένο στο μυαλό μου με ματ, οπότε θα το αφήσουμε και ματ, όπως καταλαβαίνετε. Δείτε τι ωραίο ντεγκραντάρισμα έχει γίνει. Χαμός. Πάμε σας παρακαλώ να βγάλουμε αυτό το fallout από εδώ κάτω, γιατί δεν το αντέχω να το βλέπω άλλο. Με ένα μωρομάντιλο, πολύ απλά. Και με ένα pencil πινέλο θα πάρω την πρώτη απόχρωση που χρησιμοποίησα, είναι αυτή εδώ, την οποία και θα τοποθετήσω στο κάτω μέρος του βλεφάρου μου. Για να δώσω λίγο περισσότερη ένταση, θα βάλω και λίγο από το καφέ που χρησιμοποίησα, αλλά πολύ λίγο στην άκρη. Στην εσωτερική γωνία το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε από την ανοιχτόχρωμη απόχρωση που χρησιμοποίησαμε και σε εισαγωγικά ό,τι έχουμε κάνει πάνω το έχουμε κάνει και κάτω. Τέλος, με ένα καθαρό blending brush, τελείως καθαρό, παίρνω και ομογενοποιώ τα πάντα. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο make-up και θα χρησιμοποιήσω από MAC το Studio Fix Fluid. Είναι η απόχρωση Nisi 20. Πριν όμως βάλω το make-up, θα χρησιμοποιήσω από MAC πάλι τη Strobe Cream. Η συγκεκριμένη είναι η Emulsion Energetica. Η συγκεκριμένη κρέμα θα μου δώσει μια ελαφριά γυαλάδα, την οποία θα κρατήσει και μέχρι να φαίνεται έξω από το make-up μου. Δείτε πόσο ωραία γυαλίζει. Είναι διακριτική και ωραία η γυαλάδα αυτής της κρέμας.
συνεχίζουμε με το make-up μας, το οποίο είναι τελείως matte σαν make-up. Αλλά μαζί με την κρέμα θα γυαλίζει, θα είναι λίγο πιο υδαρό. Συνεχίζω βάζοντας από Maybelline το Instant Anti-Age Concealer, το οποίο εμένα η απόχρωσή μου είναι 3 Fair. Και με ένα Beauty Blender, το συγκεκριμένο είναι από Real Technique. Ταμπονάρω για να μπλεντάρω το κονσίλερ μου. Κάτι πήγε πολύ λάθος και σηκώνει, δεν ξέρω αν το βλέπετε τώρα εσείς, σηκώνει το make-up μου εδώ. Το έβρεξα, μάλλον αυτό φταίει. Αλλά πώς αλλιώς, δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Το επανέφερα. Ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Θα κάνω contouring. Πώς ακούστηκα έτσι, σαν Minion. Από το Jig Leader είναι η Squat, Bronze Squat, συγγνώμη. Καλέ, τι έχω εδώ και μεγάλα, τρίχες στο πινέλα. Εννοείται θα πάρουμε την τέλεια απόχρωση Χούλα, την οποία... Oh my god, πήρα πολύ! Βάλω και από την άλλη λίγο. Δεν ξέρω, παιδί μου, θα την πλεντάρω. Πώς κάνετε έτσι? Αχα. I got this. Δεν παράλαβα τις τρίχες. Παντού τρίχες, παντού. Πάνω μου. Τρίχες, baby. Τρίχες. Το παράκανα, νομίζω, με το contouring. Δεν έχω προσθέσει ακόμα απόχρωση τόσο που βγάζει. Εντάξει, το όστρωσα, μπορούμε να πούμε. Βλέπω με τώρα. Παιδιά, έχω βάλει πάρα πολύ στη μύτη μου. Τι έχω κάνει? Ας περάσουμε λίγο και το make-up από πάνω. Μπας και Γιάννη. Σήμερα δεν το έχω, είμαι άχρηστη. Δεν ξέρω τι σας δείχνω. Very Autumn Makeup. Πάμε σε κάτι πολύ καινούριο που αγόρασα. Είναι από MAC το Grand Glow Play Plus. Αχ, παιδιά. Είναι το Fard Ejoz το δικό μου. Είναι αυτό εδώ. Έτσι όπως το βλέπετε. Και είναι μαλακός, αμπλές θελήνη. Είναι τέλειο. Και είναι ρούζο όπως έχετε καταλάβει. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό και μοναδικό. Απλά είναι τέλειο γιατί βγαίνει σαν... έτσι ελάχιστα γυαλιστερό. Και πώς ταιριάζει με το σημερινό μας make-up. Το έχω λατρέψει. Το πήραμε τα 50% που είχε βγάλει MAC. Πού! Όταν έχει 50% αξίζει να ψωνίζει, ρε φίλ. Δείτε τι ωραία που γυαλίζει, χωρίς να έχω βάλει ακόμα highlighter. Τέλειο είναι. Από μια πάρα πολύ, μα πάρα πολύ αγαπημένη μου παλέτα, η οποία είναι αυτή εδώ, η Bella Pierre Cosmetics. Μου την είχαν στείλει τότε που μου είχαν στείλει από το Cherry Box ένα Spring Box. Παιδιά, είναι τα αγαπημένα μου highlighter. Θα χρησιμοποιήσω τις δύο επίσης πολύ αγαπημένες μου αποχρώσεις, οι οποίες είναι αυτές εδώ οι δύο, η πρώτη και η τρίτη. Και θα τα βάλω εδώ. This highlighter, φίλε. Είναι ό,τι καλύτερο. Είναι βουτυρένια βασικά και είναι τέλεια. Λίγο πάνω από το φρυδάκι, με πολύ προσοχή να μην χαλάσουμε τις σκιές μας. Και εμένα μου αρέσει και λίγο να ανεβαίνει εδώ. Έτσι ώστε όταν γυρνάς να φαίνεσαι glowy παντού και χαμός. Όλα στρώνουν τελικά με ένα highlight, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς. Πάμε να ψεκάσουμε λίγο το πρόσωπό μας. Και έχω από MAC το Prep Prime. Η απόχρωση αυτή συγκεκριμένη είναι η Pink Light. Θα συνεχίσω με τα φρύδια, τα οποία είναι έτσι αρκετά σημαντικά today. Θα τα χτενίσω μία προς τα πάνω. Με το πινελάκι αυτό από Anastasia Beverly Hills και με την πομάδα από Anastasia Beverly Hills, η οποία είναι medium brown. Ό,τι καλύτερο μπορείς να έχεις στη συλλογή σου για μένα, πραγματικά. Θα συμπληρώσω λίγο τα κενά μου.
Πολύ λίγο, δεν έχω και τίποτα το σπουδαίο εγώ σε κενό. Ίσως να φαίνεται λίγο πιο σχηματισμένο το φρύδι μου. Το μόνο που μας έμεινε τώρα είναι να βάλουμε μάσκαρα και φυσικά κραγιόν. Από Maybelline θα χρησιμοποιήσω την La Sensational μάσκαρα. Η οποία σίγουρα θα με βοηθήσει να κάνω λίγο πιο sexy το look, γιατί χωρίς βλεφαρίδα τίποτα δεν είναι ωραίο. Θα προσθέσω και λίγο στις κάτω βλεφαρίδες, αλλά ελάχιστα, ίσα χρώμα να πάρουνε. Από εδώ μου λερώθηκε λίγο, δεν πειράζει, το αφήνουμε, στεγνώνει και μετά δρούμε. Τέλος, θα χρησιμοποιήσω από Maybelline τα νέα Matte Ink, τα οποία είναι τα Coffee Edition. Και αυτό το συγκεκριμένο είναι το 265 Caramel Collector. Καλά το είπα. Γενικά κάνω σαρδάμια, να ξέρετε. Yes, πώς ταιριάζει με το μάτι. Και το look μας έχει ολοκληρωθεί. Ελπίζω να σας άρεσε. Είμαστε πολύ autumn σήμερα, πολύ φθινοπορεινές, πολύ έτσι πορτοκαλό κατάσταση. Εμένα μου άρεσε πολύ γιατί μοιάζω με κολοκυθούλα. Ας λύσουμε και λίγο το μαλλί να γίνουμε μοιραίες. Ναι, έτσι γίνομαι μοιραίο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε να πατήσετε ένα like από κάτω και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε και να σας ανεβάζω βίντεο τα οποία εννοείται αρέσουν και σε εσάς, να μου γράφετε κάτω στα σχόλια και κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Φιλάκια πολλά!